κοιμήθηκα 5 ώρα. Αυτό. Βλέπεις μπάλες, βλέπεις μπάσκετ. Βγαίνεις μέσα στους καύσονες χαλασμός κυρίου, κοιμάσαι το χάραμα για να δεις τον μπάσκετ, είσαι διαλυμένος. Εντάξει, δηλαδή, δεν λίγο μπάσκετ. Δεν, πρέπει να φωνάξουμε, έχουμε κανέναν άνθρωπο, κανέναν γιατρό, εδώ μας πέσεις κάτω. Καταπίνουμε μετά τον καφέ τον ένα μετά τον άλλο. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν θα σε πάω να πάω με τα μπάσκετ, παρότι τελειώσουμε το χάραμα. Με ήττα, αλλά με θετικά πράγματα. Σπόρο, σπόρο για το μπάσκετ, είμαι ενθουσιασμένο. Ξέρω, σε βλέπω με το κάκι σου, αμέσω δεν το περίμενα, α πούμε. Αλλά έχω να σου πω ότι 7 και 23 ανέβηκε το κείμενο. Μιχάλη Τσαμπάς, 7 και 23 νομίζω είδα. Πρωινό, πρωινό, ναι, το στείλαμε. Άρα έχει ξεκινήσει να γράφει από τι 6.30. Το στείλαμε βράδυ, εντάξει, όχι από τι 6.30, πάει πολύ. Ναι. Ο λιγό ύπνο είσαι, αλλά τουλάχιστον ευχαριστημένο γιατί είδε θέαμα, είδε πράγματα. Λοιπόν, πέσαμε μέσα ή έξω. Εντάξει, χάσαμε κάποιο σίγουρα. Δηλαδή... Ναι. Είμαστε, εγώ έκανα ένα τσεκ, είμαστε στο 60%. Καλά, είναι άμα είναι πάνω από 50%. Ναι, είμαστε 60%. Το χειρό είναι καλά. Δεν είναι άσχημο. Είναι καλά. Διότι. Έσκασαν δύο βόμβες. Πώς μπορείς να φανταστείς, ρε παιδί μου, εγώ παίρνω το Αγγλία-Γερμανία. Ναι. Ότι η Γερμανία θα ήταν. Τίποτα. Ναι, είναι ένα τίποτα. Τίποτα. Βάλ το ρε Μίλερ, βάλ το ρε Μίλερ. Τι να βάλει. Βάλ το ρε Μίλερ, βγαίνει μόνο τρία στρίματα το τέλο. Ναι. Έξω την πετάσμα. Και το λέγαμε από την αρχή του γιου, όταν πρώτο είδαμε τη Γερμανία, ότι δεν έχει άνθρωπο να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Και χθες αυτό πλήρωσε. Το πλήρωσε. Κάνει μια φάση με τον Βέρνερ στην αρχή, το κάνει μια. Πώς θα κάνει. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να καθαρίσει εύκολα μια φάση που είναι για γκολ. Ναι, ναι. Στη συνέχεια. Μπορεί να κάνει κι άλλη, θα φας πίεση, θα το φας. Όπως και έγινε, με αποτέλεσμα να γίνει μία παραφροσύνη στην Αγγλία. Μία παραφροσύνη. Εγώ τέτοια πλάνα είχα πολύ καιρό να δω. Ναι, εσύ έγινε στο Γουέμπλεϊ και κουνιόταν η κάμερα που κουνιόταν στο Γουέμπλεϊ. Λέμε στα Αγγλία ότι έχει ένα σεισμό. Σεισμό που στο Λονδίνο, α πούμε, δεν υπάρχει. Εντάξει, οι Άγγλοι τώρα αυτό το It's Coming Home το έχουν εθνικό ύμνο, το λένε συνέχεια. Και είδα κάτι πρωτοσέλιδα. Έτσι βιαστικά, έσπασε η κατάρα. Ναι, πρώτη φορά το 66 και να κερδίσει. Ναι, φίλε, 66 πάμε, είμαστε 2021, τα χρόνια είναι πολλά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και έτσι όπως έχει σκάσει το πράγμα, με ποιον σταυρώνει τώρα η Αγγλία, σταυρώνει την Ουκρανία. Ναι. Φίλε μου, μυρίζει η τετράδα. Τι μυρίζει, τελικό μυρίζει. Ναι. Έτσι όπως πάει. Πολύ σωστά. Φαινόταν από αυτό το γκρουπάκι αφού αποκλείστηκε και η Ολλανδία που ήταν το καλό βαρύ όνομα. Λέγαμε λοιπόν για να ξέρουν οι φίλοι μας που έχουν ένα κουβά στο χέρι και στην πλάτη και πορεύονται. Είδα έναν χτες που ήταν στα πατώματα, κάτω στα πατώματα. Είχε πολύ κουβά αυτό. Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι μην εμπιστεύεστε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι και έτσι όπως φαίνονται. Μάνι μάνι το 3-3 της Ολλανδίας. Ναι. Που φερόταν μια πλήρης ομάδα, σωστό. Με βάθος, και όμως εκεί που έκαιγε το πράγμα, χαιρέτησε. Κάνανε πίσω και χαιρετήσανε. Χαιρέτησε. Όπως χαιρέτησε η Γερμανία, όπως χαιρέτησε η Γαλλία. Δηλαδή το χαστούκι είναι... Ναι, εκεί ήταν μεγάλο το χαστούκι. Είναι μεγάλο, φίλε. Είσαι καθαρό φαβορή, γιατί η Γερμανία πέσε από την Αγγλία-Γερμανία. Ναι. Εκεί είσαι καθαρό φαβορή. Ναι. Το γυρίζεις από 1-0-3-1. Πάει 3-1 ρε φίλε, το μάτς είναι 3-1. Έχει τελειώσει, έχει κλειδώσει, φεύγεις. Δηλαδή λες μετά ότι... Και έβγαλε Ελβετία, τρομερή ψυχή. Ναι. Μπράβο τη, γκολάρα. Πώς την είπες, Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία στα χαρτιά, ξέρω εγώ. Ελβετία, γιατί στο σήμα. Πρέπει να ραδιάζουμε 50 χώρες από εδώ μετά. Πόσες χώρες πρέπει να έχει μέσα, ενδιαφέρον πρέπει να είναι 10 χώρες μέσα. Έχει τα μισά Βαλκάνια. Ναι. Μόνο οι Έλληνες δεν έχουν τα Βαλκάνια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πήγε ο Τσαβέλαρος, δεν προλάβει να τον πάρουν. Τσαβέλαρος πάει Ολλανδία σήμερα. Ναι, το πήρε η δεν προλάβει η Ελβετία να τον υπολογίσει. Ναι. Μία χώρα η οποία έχει το χρήμα, έχει τον τρόπο. Να κατά καιρούς να χτίζει ομάδες. Αφομοιώνει έτσι κι αλλιώς και. Βεβαίως. Μετανάστες και λοιπά που. Πρώτη, δεύτερη, τρεις γενιάς, οτιδήποτε. Έτσι. Για μένα η πρόκλησή της είναι τεράστια έκπληξη. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι βρίσκεται στα προημιτελικά είναι κάτι που δεν υπολόγιζε ακόμα και ένας σπουδαίος αναλυτής του ποδοσφαίρου, ας πούμε, του εξωτερικού με στατιστικά και με τέτοια. Δεν υπολόγιζε ότι μπορεί να γίνει. Και δεν την ξεγράφουμε εκεί πια. Φυσικά. Πλέον, ποιον μπορεί να ξεγράψει. Καταρχήν, έτσι όπως βλέπουμε τώρα τις ομάδες μπροστά της οκτάδας. Ναι. Που λες δεν υπολόγιζε. Ελβετία, ναι. Τσεχία, Δανία, ναι. Ουκρανία. Ναι. Αν σου λέει κανείς. Έχουμε τέσσερις ομάδες που ήταν εκτός προϋπολογισμού. Ναι, ναι. Δηλαδή, πολύ καλά το είπε, το ξαναλέμε. Δεν πίστευε κανείς να πάει εκεί η Ελβετία. Η Τσεχία
με τις διασταυρώσεις που είχε και τα παιχνίδια. Η Δανία που ξεκινάει με αυτό το σοκ. Με δύο ήττες. Ναι, βεβαίως. Η Δανία που ξεκινάει με το σοκ του Έριξεν και μετά. Ναι. Κάτι τη χρωστάει. Το λέγαμε ότι κάτι τη χρωστάει. Η κουβέντα που κάναμε τη προάλλη ήταν αυτή ότι κάτι τη χρωστάει. Ναι, ναι. Και να. Είναι και ζευγάρι αυτό από τη Τσεχία Δανία που θα έχει μια ομάδα στις 4. Δηλαδή, και ξαφνικά έχουμε μια ομάδα στις 4 Τσεχία και Δανία. Ούτε την Ουκρανία την πίστευα. Και γίνεται ρε φίλε. 121. 121, ναι. Τον τυπάκο τον έχει βάλει αλλαγή στο 106. Ναι, ναι, ναι. Και χτυπάει στο 121. Εκεί που έχουμε αράξει, λέμε άντε να δούμε τα πεναλτάκια. Ναι. Τα πεναλτάκια, παιδί μου, γιατί εκεί να τελειώσει ωραία βραδιά. Τα θες τα πεναλτάκια, όταν πάει να μάθει. Όταν πάει κάτω, λέει, μετά το 110 λες. Και λες, δεν θέλω να μπει, ναι, το ρημάδι, να μην μπει. Τα παρακαλέ να μην μπει. Ναι. Και οπότε φτάνει ο Σεφτσέγαρος και πανηγυρίζει, ναι, σαν να πήρε κούπα επίσης. Για την Ουκρανία, σαν να πήρε κούπα. Τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε, εάν υπάρχει πιθανότητα να χτυπήσει την Αγγλία έτσι όπως έχει πάει το πράγμα για την Αγγλία, αλλά για την Αγγλία ποτέ δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Η Αγγλία δεν τρώει κόλλα. Είναι η μόνη ομάδα που έχει φτάσει. Oh, sorry. Έγινε ένα επικό. Υπάρχει μία ανάρτηση του Άο Μικόνου. Ναι, φοβερή. Τον πήρε καμπάρι. Φοβερή, φοβερή. Άο Μικόνου. Για Μαγκουάιρ. Για το Μαγκουάιρ είναι δικό μας παιδί, δικό μας το παιδί. Συγχαρητήρια στο δικό μας παιδί. Ναι, ναι. Φοβερή, φοβερή. Δεν υπάρχει επιβλήτη. Και σου λέει τώρα πέρυσι αυτή τέτοια εποχή αυτό έτρεχε από τμήμα σε τμήμα. Ναι. Στα δικαστήρια, στη Μύκονο, στη Σύρο κλπ. Και τώρα πάει να σηκώσει την Κούβα. Ναι, η σκαρδία το δικό μας το παιδί, βέβαια. Καλά κάνω, βέβαια. Και θα του ξαναπάει. Και πολλά δικά του παιδιά είναι εικόνα. Και ναι, και Λουκά, ναι, που θα βάλει μετά διακοπέ. Ναι, ναι. Κόσμο και κοσμάκι. Δικά του παιδιά είναι όλα. Αν βλέπουμε το ρόστερ, κάποιο μετά θα πάει με την Κούβα σε μικρό. Δεν πρέπει να προλαβαίνω να βγάζουν ανακοινώσει μετά. Ναι, το ναι, δικό ναι, μας το παιδί, το Α, το Β, το Γ, ένα σωρό. Οπότε ήταν μεγάλη μαγιά. Ναι, ωραίο, πλάκα έχει. Σορκίστηκε καθαρά που λέγαμε τη Αγγλία. Εντάξει, η Αγγλία έχει, είπαμε, έχει φτάσει 4 μάτσε 0 γκολ. Ναι. Αλλά είναι Ιταλία φαβορί, το πράγμα. Ενώ δεν είναι Ιταλία. Είναι το φαβόρι, αλλά επειδή είναι Αγγλία, βρίσκει πάντα τρόπους να γράφει. Να αυτοκτονήσει. Να αυτοκτονεί. Δηλαδή τώρα μπορεί να γλιστρήσει κάποιο συγγενή εστία και να μην το βάλει το με το οποίο θα δίνει πρόκληση, ας πούμε. Και να χάσει τα πέναλτι. Και να χάσει τα πέναλτι. Χωρίς να έχει δεχτεί κόλπο κιόλα. Χίλιοι τρόποι. Μπορεί να υπάρχουν χίλιοι τρόποι πραγματικά για την Αγγλία. Πάντα το... οπότε δεν τολμάμε να ξαναπούμε τώρα φαβορί και outsider, αλλά προσεγγίζοντας το πράγμα έτσι με την πρώτη λογική ματιά, αν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, μέχρι τώρα το γύρο αυτό, το γύρο 2020, να μην ξεχνάμε. Δεν είναι γύρο της λογικής. Δεν είναι της λογικής. Μάνι-μάνι, ας πούμε, Ελβετία-Ισπανία, θεωρητικά έχει φαβορί. Θεωρητικά, ναι. Ναι. Άντε πες στην Ελβετία ότι ξέρεις, παιδιά, είσαστε outsider, εσείς και είστε έξω. Μια χαρά, το παίρνουμε το outsider. Ναι, το παίρνουμε. Βέβαια, το παίρνουμε. Αυτοί που πέταξαν έτσι στη Γαλλία τώρα, το παγκόσμιο. Ναι, φίλε. Του λε outsider. Ναι. Βέλγιο-Ιταλία, ματσάρα, για μένα είναι το ματ τη Ευρωπαϊκών. Παίρνει εκεί. Είναι το. Είναι... Α, όχι, έχουμε δύο παιχνίδια στι 7. Το Ελβετία-Ισπανία τη Παρασκευή και το Σαββατιάτικο στη Γαλλία πάλι στι 7. Πει ματσάρα, το περιμένω. Ναι. Το Βέλγιο-Ιταλία για μένα είναι. Εντάξει, το αποκορύφωμα, διότι. Σαν τελικό. Έχουμε δύο ομάδε πολύ δυνατέ. Έτσι όπως φάνηκε, ναι, μέχρι τώρα και είναι αρκετή η πορεία για να έχει ξεκινήσει. Ναι, έχουμε μια καθαρή εικόνα, βέβαια. Ναι. Το Ελβετία-Ισπανία είπαμε ότι έχει φαβορεί. Το Βέλγιο-Ιταλία δεν το ακουμπάμε. Τίποτα, όχι. Διότι το βλέπουμε μόνο. Όλα είναι ανοιχτά. Και τα Σαββατιάτικα πια. Τσεχία-Δανία, όπου θα δούμε μια ομάδα στα ημιτελικά. Ποιος θα πει τώρα στους Δανούς ότι παιδιά δεν περνάτε. Ποιος θα βλέπει και στους Τσέχους. Τίποτα, είναι ωραίο μάτσο αυτό και μπράβο και στις δύο ομάδες. Και μπράβο και στις δύο ομάδες βεβαίως. Και η αυλαία πια αγγίζουμε χάραμα Κυριακής πλέον, αλλάζει μέρα. Ουκρανία-Αγγλία. Εκεί όλη η λογική του ποδοσφαίρου, όλη ρε παιδί μου, λέει Αγγλία. Ναι. Αλλά είπαμε, μπορεί να στην κυρία Εστία μπροστά, να σκοντάψεις. Είναι και το πρώτο μάτσο που θα δώσει η Αγγλία έξω από το Γουέμπλεϊ. Έξω από το Γουέμπλεϊ, ναι. Ό,τι μπορεί να σημαίνει. Θα ταξιδέψει κόσμο σε κοσμάκι στο Έχουμε δηλαδή. Λεφτά. Εντάξει, λεφτά έχουμε, μην κουβαλάμε και τίποτα άλλο τώρα. Τίποτα μεταλλάξει τώρα. Ναι. Και γίνει όλη η Ευρώπη. Ναι. Φουρνέλο. Έχουν αυτή η Δέλτα. Έχει πάει ο Δέλτα. Από την Αγγλία ξεκινάει. Ο Δέλτα. Ναι. Ωρε φίλε. Οπότε. Οπότε οι Ουκρανοί θα είναι με τις μάσκες του Τσέρνομπιλ. Με τις στολές του Τσέρνομπιλ. Με τις στολές του Τσέρνομπιλ που ξέρουν από μολύνσεις και τέτοια. Θεωρώ ότι μας αποζημίωσε το Euro διότι η πρώτη φάση ήταν πολύ κουραστική. Ναι. Σχεδόν αδιάφοροι.
υπήρχε από τον κόσμο η αγωνία, μήπως επειδή μπαίνουμε στα νοκάουτ, άρα μπαίνει η σκοπιμότητα, μπαίνουν διάφοροι παράγοντες της αυτοσυντήρησης, να μην ανοιχτούμε, να μην δώσουμε δικαιώματα. Διαψεύστηκαν αυτοί που το πίστευαν, διότι είδαμε ματσάρες, εξαιρετικά παιχνίδια, πολύ ωραία γκολ, Πογκμπά. Ναι. Ναι, φίλε, ναι. Κολάρα. Αλλά στο τέλος, ναι, θέλω να μου πεις τώρα τι ώρα είναι. Είναι σήμερα είναι Τετάρτη. Θέλω να μου πεις τώρα πού είναι ο Εμπαπέ. Παπέ, άρα, ξέρω. Θρυνή, θρυνή. Έχει καμιά μήκονο για αυτό να προλάβει. Θρυνή, θρυνή. Καλά, δεν νομίζω να θρυνή και τρελά, αλλά. Ναι. Εγώ νομίζω γενικά τον Εμπαπέ έχει σηκωθεί περισσότερο βάρος πλάτος από ό,τι μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή πήρε το Μουντιάλ πιτσιρικάς, μόλι όμως την αφρόκρεμα γύρω του. Και από εκεί και πέρα ξαφνικά τον βγάλαμε μέσα, ναι, και Χριστιανό μαζί. Εντάξει, παιχτάρα τώρα, παιχτάρα, μην παιχτάρα. Ακούσουμε και το. Όχι, όχι, νομίζω παιχτάρα, παιχτάρα. Αλλά πρέπει να δείξει κάτι πράγματα ακόμα. Έχει δείξει αγωνιστικά πράγματα. Δεν έχει την ωριμότητα, ναι, που περιμένουμε και αυτή θα έρθει με την εξέλιξη. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι εγώ κάποιον όριμο στα 23-24 από τους μεγάλους που ξεπίδησαν. Απλά ότι τέλειωσε το γύρο χωρίς γκολ και μια αποτυχία της Γαλλίας. Είναι μια κοιλίδα, είναι ένα στίγμα. Ναι. Και από την άλλη. Εκεί δείχνεις, ας πούμε, ότι τα πόδια σου τρέμουνε, ρε παιδί μου. Γιατί είναι το τελευταίο πέναλτι. Είναι το τελευταίο πέναλτι. Το εμπιστεύονται γιατί ξέρω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης, ταλέντο. Το βάζει και στο κρύφι. Ναι. Και αν δεις το κοντινό, όταν πάει στην μπάλα, βέβαια να μου πεις τι αφορά τους ψυχολόγους ή τον άλλο που βγαίνει στη τηλεόραση, ο φυσιογνωμιστής. Να του φυσιογνωμιστείς και του βγάζει τα κανάλια τώρα. Φαίνονται όμως, ρε παιδί μου, στα πέναλτι. Δηλαδή και το. Και ο προηγούμενος που βάρεσε ο τελευταίος της Τσεχίας, ναι, δεν είναι καλό πέναλτι. Φάνηκε ότι ξέρεις, το έχεις το βάρος και την ώρα, αλλά εδώ είναι το κρίσιμο. Τώρα, ναι, 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 εκεί που γίνει η μπάλα. Ναι. Γιατί. Τους βλέπεις όταν πώς πάει το πρόσωπο. Γράφεις ιστορία. Εκεί θα μου πεις τώρα στο τελικό τι γράφεις. Προφανώς. Αλλά εκεί, τώρα που είναι η κρίσιμη στιγμή, ναι, ναι, πρέπει να φανείς δυνατός και να. Εντάξει, βέβαια όλοι είχαν. Και ο Μαραντόνι είχε χάσει πέναλτι και ο Μπάτζο είχε χάσει πέναλτι. Ναι. Έγινε και διαφήμιση. Έγινε και διαφήμιση. Ναι. Οπότε. Ο Παπέ δεν έγινε διαφήμιση ακόμα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν ήταν στο τελικό. Ναι, η διαφήμιση του Μπάτζο έπεσε 4 χρόνια. Μπάτζο περισσότερο δεύτερο καλή τη μέρα. Το χαμένο πέναλτι παρά μα το βάζε. Ναι, ναι, ναι. Πάντως βλέπουμε ένα γύρο, σου λέω, από τη φάση του νοκάουτ και μετά πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα στις διασταυρώσεις αυτές έχεις. Κάπου το έχω, το είδα το πρωί δηλαδή, μου διέφυγε. Αν περάσει η Αγγλία, με ποιο σταυρώνει μετά. Με το Βέλγιο Ιταλία. Με το Βέλγιο Ιταλία, ναι. Οπότε έχουμε Αγγλία, αν περάσει, με Βέλγιο Ιταλία και εκεί ματσάρες. Θα χτυπήσει ο Αομικρόν με ευχές. Και το βασικό είναι ότι, ρε παιδί μου, εγώ λέγαμε από πριν ότι είναι ένα λόγω COVID, ότι έρχονται μια γεμάτη χρονιά οι ομάδες κλπ. Σε διάβασα, 7-23 λέμε. Φαίνεται ότι εντάξει, δεν τους επηρέασε και τρελά τους παίχτες. Ναι. Τόσο πολύ δηλαδή κούραση. Βγάζουν, έχουν και δυνάμεις έχουν στο γήπεδο και καλά, σε καλή κατάσταση. Δεν προλαβαίνει και ο Ατζούναρος να πάει τους νικητές του Survivor στα τελικά του Euro. Διότι τελειώνει το κούπα αυτή, η κούπα του Survivor, πότε είναι, 5 Ιουλίου μου φαίνεται. Οπότε είναι αμέσως μετά τα δεύτερα. Πριν το μεγάλο τελικό του Euro δηλαδή. Ναι, είναι πριν το μεγάλο τελικό. Και δεν το έχει βάλει και στους όρους, δηλαδή, ότι ο νικητής θα διαλέξει 3 άτομα, όπως κάνουν στα έπαθλα, να πάρει στο τελικό του Wembley. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε να δούμε πράγματα ωραία. Εντάξει, για ακόμα τελευταία εβδομάδα είναι ωραία αυτή. Και από την άλλη, Σάββατο 3 είπαμε ότι είναι τα δεύτερα ζευγάρια των πρώην τελικών. Ναι. Και μετά πάνε. Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη, Τετάρτη, ναι, ναι, ναι. Και μετά Κυριακή, ναι, τελικός. Ναι, τελικός. Φτάσαμε στο τέλος. Πολύ ωραίο. Έχει οι φωτογραφίες που είδα από μετά την πρόκληση της Αγγλίας. Πρωθυπουργοί, πρίγκιπες. Μπέκαμ, μεγάλο Μπέκαμ. Ναι. Οι οπαδοί έχουν πέσει κάτω. Ναι, πετάγανε μικρόφωνα. Έχει γίνει ένα χαμός, ας πούμε. Γκάρι Λίνεκερ εκεί να πανηγυρίζει. Χαμό. Και ρε παιδί μου, έτσι, φυσικά θα πανηγυρίσει εννοείται τώρα, μην λέμε μπουρδές, αλλά έτσι δείχνεις ξεκάθαρα αυτή τη στέρηση ετών, ας πούμε. Ήταν και αγέννητοι όλοι αυτοί. Καλά, ναι, το 66 και να πάει πήρε το Μουντιάλ, δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Πήρε η Δανία Euro, πήρε η Ελλάδα Euro. Ναι, ρε παιδί. Η Αγγλία δεν το έχει δει ακόμα. Η Αγγλία μάλιστα είχε βγάλει και εγχειρίδιο 100 τρόποι να αποκλειστείτε. Να αποκλειστείτε, ναι. Και οπότε τώρα ήταν. Εντάξει, πάντα οι Άγγλοι έχουν περίεργε ιστορίες με αποκλεισμού. Δηλαδή. Και ξέρεις τώρα. Δεν έχει προκριθεί όμως Μιχάλη με την Τσεχία, ξέρω εγώ, με κάποια ομάδα που να πει ότι εντάξει, σιγά τώρα βάζετε το βάρος της φανέλας ή της ιστορίας του ποδοσφαίρου κλπ. Η Γερμανία. Ναι, εντάξει ήταν.
Γι' αυτό κιόλας λέγανε για την Κατάρα κλπ. Ήταν κάτι διαφορετικό χθες. Ναι. Που το πανηγύρισαν και τόσο. Εντάξει. Απολύσεις θα έχουμε. Απολύσεις. Νομίζω ότι η Γαλλία τον κρατάει τον προπονητή. Ο Ντεσάν θα μείνει. Ο Λεβ έτσι. Α, ο Ντεμπούρ θα φύγει, ρε. Ο Ντεμπούρ έφυγε. Ναι. Ναι. Ντεμπούρ Ντεμπέρ. Έτσι μας τον είπαν, έτσι το λέμε. Λες να πάρει τον Ντεμπέρ. Και τώρα θα πάει τον Ντεμπέρ τώρα. Στην Ντεμπούρ, ναι. Ο Λεβ έφυγε. Έτσι ναι. Να φύγει. Ναι, θα φύγει, ναι. Εσύ που είσαι και διστραμμένος κάθεσαι τις νύχτες και βλέπεις και έχεις γίνει από κάποια σημειώσεις, μύτη έξισε. Έξισε πολύ μύτη. Έξισε. Ωρε φίλε. Έξισε και στο τέλος σου λέει μην γυρίσεις το μάτι, κάνω και κάνα τα αγούρια μου και αυτά. Ναι. Αλλά τίποτα. Δεν γύριζε, με τίποτα δεν γύριζε. Δεν γύριζε μετά, έφεγε το δεύτερο. Ούτε ο Κοπέρνικος δεν γύριζε. Δεν το γύριζε μετά με τίποτα. Ναι. Αφού το χάσω Μίλλερ. Ναι. Μου έκανε εντύπωση η φάση του Μίλλερ, διότι τον έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις που είναι πιο κοινικός, ρε παιδί μου, είναι πιο ψυχρός που είναι. Και τώρα πήγε να πιάσει την γωνία, δεν ξέρω τι έκανε. Είχε όλο το τέρμα. Έχει ένα στέρμα. Ήταν εύκολο. Εύκολη φάση. Φάνταζε εύκολο. Εύκολη φάση, αλλά κάνα την πολλή. Με τους παλμούς μέσα και με, την, με το βάρος της πόκλησης του αποκλεισμού, ναι, δεν είναι τίποτα εύκολο. Τίποτα εύκολο. Ναι, έτσι είναι. Και ενώ περιμένουμε να δούμε τα ποδοσφαιράκια τα οποία στρώσανε, προχωράει και η φάση του Κόπα Αμέρικα. Ναι. Πήρε το ρεκόρ ο Μέση. Φέτος πάει να το πάρει ο Μέση. Τον είδανε και του πήγανε και μια τούρτα μεγάλη που είχε τις προάλλες στα γενέθλιά του. Δείχνει σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση. Και σου λέει ρε παιδί μου, και αυτός τώρα προσευχές κάνει. Μη στραβώσει ρε φίλε, τώρα μας ανοίγεται ένας δρόμος καλός. Ναι. Ναι. Γιατί φύγανε και τα άλλα ονόματα από την Ευρώπη, Κριστιάνο, Μπαπέ, όλοι αυτοί. Οπότε ναι. Να το πάρω εγώ εδώ θα πέσουν όλα τα φλάσματα. Ναι, ότι εγώ τώρα θα είμαι ο δυνατός, ναι, με τη ιστορία. Τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, τον οποίο δεν τον πίστευες, τον είχα πει όμως από την περνή εβδομάδα, ότι το Βέλγιο είναι ομάδα τέτοια που εάν λίγο ελέγξει το ρυθμό και το παιχνίδι και τις κόντρες του Πορτογάλου κλπ. Θα αντέξει, άντεξε. Απροσδίσου είναι Πορτογάλος εσύ. Είμαι με Κριστιάνο. Και με τον Φερνάντο ήσουνα, μίλαγε με τον Φερνάντο. Ναι. Αλλά απογοητεύτηκα. Τελικά αυτό που λέγανε, γράφτηκε κάπου χθες. Αυτό που λέγαμε όμιλος του θανάτου, ναι, με Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, θάνατος κανονικά λέγεται. Θάνατος. Και ενώ περιμένουμε τώρα Παρασκευό Σάββατο τα παιχνιδάκια, ωραία, με στον κάθε το ρελό καύσωνα, θέλει air condition, θέλει. Και αύριο λέει χειρότερα ακόμα. Ναι, για αύριο χειρότερα. Κάτσε ο Καλιάνος, έτσι είπε. Ναι, αλλά Παρασκευό Σάββατο μας είπε. Είπε για Πέμπτη, λέει χειρότερη Πέμπτη. Θα θυμόσαστε γιατί. Παρασκευό Σάββατο λέμε, που θα είναι τα μάτσα. Παρασκευό Σάββατο δεν ξέρω, θα δείξει. Γιατί εν τω μεταξύ είναι δύο γεωματινά, Ελβετία, Ισπανία και Τσεχία, Δανία. Εκεί βράζει ο τόπος. Κοίτα, τώρα είναι προημιτελικά. Ό,τι και να είναι τώρα, κάθεσαι και τα βλέπεις. Ναι. Βράζει, βάζει ελεκοντήσιο, βάλε τι θέση για λεμιστήρα. Σε ξαναβλέπω κομμένο, σου λέω. Σου είπα, έχει ξενύχθει. Διότι εγώ, να πω την αμαρτία μου, δεν το είδα το μπασκέτ. Δεν άντεχα. Εγώ να σου πω δική μου αμαρτία, λέω θα δω ένα δεκάλεπτο. Ναι. Έτσι, για να πάρουμε μια τζούρα. Ναι, ναι. Αλλά είδα αυτό λέει κάτι διαφορετικό χθες. Δηλαδή, εγώ εκείνο που διάβασα, γιατί δεν έχω καμία εικόνα, σου λέω, μέσα στη νύχτα, ότι ήταν τόσο αξιοπρεπής. Πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν ένα μάτς, αυτό που λέγανε η σφραγίδα Πιτίνο χθες. Ήταν σφραγίδα Πιτίνο. Δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα μπορεί να αντέξει αυτό το ρυθμό ή αν σε ένα ευρωμπάσκετ αν παρουσιαστεί έτσι είχε καμία ελπίδα χωρίς άμυνα κλπ. Αλλά χθες που με τον Καναδά ήταν μια ομάδα πάνω κάτω. Με 8 NBAers, έτσι, ο Καναδάς. 8 NBAers. Με ρυθμό ξεφρενό. Τρέξιμο συνέχεια. Δηλαδή, τρέξιμο. Και πάει ρε φίλε 97-91. Δηλαδή είσαι όχι αξιοπρεπής. Πριν ομάδες λέγαμε για 20. Ναι, όλοι το έτσι λέγανε. Γιατί μια ομάδα πήγε και χωρίς Παπαπέτρου, χωρίς Πανούλη, χωρίς Πρίντεζη. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε όλα τα αστέρια της. Όχι ρε φίλε, μια ομάδα με 38 αδυναμίες. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης κάπου πήρε το μάτι μου, είπε ο Πιτίνο, έχω απειροελάχιστες ήττες για τις οποίες χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, που είμαι περήφανος. Λέει. Που είμαι περήφανος για αυτές. Και ήταν για την Ελλάδα η μία η τελευταία. Όχι, ήταν ωραία ομάδα. Μπράβο. Δηλαδή, τώρα παίζει με την Κίνα ξημερώματα Παρασκευής. Αν συνεχίσει έτσι. Πάλι σε βλέπω. Ναι, πάλι. Ναι. Θα το δούμε εδώ αυτό. Κλείνεις πόρτες, τι κάνεις. Κλείνω ήχο βασικά. Ναι. Α, το βλέπεις χωρίς ήχο το μάτς. Εντάξει, λίγο στο 7-8 εκεί πέρα να ακούγεται. Μην ακούσεις, κανένα εξάλλη φωνή από εσά. Μιχάλη, επιτέλους να κοιμηθούμε! Οπότε το έχουμε εκεί χαμηλά και βλέπουμε εικόνα. Ναι, δεν έχει και κόσμο το γήπεδο μέσα. Με την Κίνα είναι πάλι. Πάλι 2 η ώρα νομίζω, ναι. 2 η ώρα, καλές 4 και καλό κουράγιο. Ναι. Αλλά ήταν μια εικόνα, έτσι όπως το σου λέω, είδα τις αναλύσεις. Πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική. Το θέμα είναι να μην μείνεις εκεί, να μπορέσεις να πάρεις κάτι. Αν και δεν έχουμε την Κίνα, έχουμε ελπίδες.
Κάπως θα τα βρούμε, δεν τα ξέρω ακριβώς, αλλά λένε μάλλον τον Καναδά. Ναι. Αν πάμε στο τέλος, τον ξαναβρούμε στο τελικό. Τον τελικό. Ένα τελικό γιατί μία θέση. Ναι. Πάρ τον τελικό. Ναι. Οπότε. Ναι. Άμα πάμε στο τελικό, τον πάρει κιόλα. Δηλαδή, ναι. Τώρα ξέρουν για πώς παίζει. Έτσι πρέπει. Αλλά και επειδή λέμε για μπάσκετ, ας πούμε, ήταν τρομερό το σοκ για τον Αντιτοκούμπο. Ναι, το διάβασα εγώ το πρωί, ότι είχε ναι. Το, το μάτς, ότι τραυματίστηκε. Υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστών. Ναι. Το απόγευμα σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θρένος, οι Bucks δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ήττα. Όχι, εντάξει, τώρα πήγε 2-2. Και το 2-2, ναι. Αλλά του ενδιαφέρε πάρα πολύ τι θα γίνει με τον Γιάννη. Γιατί σου το χάσα το παιχνίδι, α το χάσουμε, ρε παιδί μου. Το να γυρίσει το παιδί να είναι καλά. Καλά, αν δεν να παίξει. Ναι. Θεωρητικά δεν είναι. Α χάσει και το επόμενο παιχνίδι, ναι. Μπορεί να λόγω, ρε παιδί μου. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Να είναι όρθιο, γερό και βλέπουμε. Έκλαιγε πολύ. Εντάξει, αλλά έχει φτάσει εκεί στο, στο να πάει τον τελικό, ρε, αυτό το όνειρό του. Δεν είπαμε του Bucks, θέλει να πάει. Ναι. Και. Κάνει και δεύτερη σκέψη, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, έχοντας μιλήσει με αθλητές με παρόμοιους τραυματισμούς πολύ σοβαρούς στο παρελθόν, ναι, σου λέει ρε φίλε, ας πούμε, είναι και μπάσκετ, δεν είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται στην υλική δύναμη του συγκεκριμένου που πηδάει συνέχεια. Ξέρεις, με αυτό που θα κουβαλήσεις, αν κάνεις δεύτερες σκέψεις, θα κάτσω 6 μήνες έξω, πώς θα γυρίσω, πώς θα αντέξει το σώμα μου να ανταπεξέλθει μετά στις επόμενες υποχρεώσεις, ανάγκες, δυσκολίες. Είναι ένα θέμα που σου τύχει το παιδί. Να επιβεβαιωθεί, αλλά αυτό λένε όλοι ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Ναι, ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι σοβαρό, α είναι μια σοβαρή κάκωση. Δεν μα πειράζει. Ναι, εντάξει, αυτό που λέει να χάσει ένα και δύο τρία μάτσα. Ναι. Μπει... γιατί μετά είναι μήνες κλπ. Πάνω στο καλύτερο του, το ανέβασμα του παιδιού. Ποδοσφαιράκι να κλείσουμε με Ελλάδα, διότι έγινε αυτό που κουβεντιάζαμε. Ναι, ναι. Ήρθε ο Τζαβέλαρος. Ο Τζαβέλαρος πήγε στην ΑΕΚ, πήρε τη φανέλα με το 31. Ναι. Και κάπου διάβαζα ότι η φανέλα ήταν αυτή του Νίκου Γεωργία. Του Νίκου Γεωργία. Μια βαριά φανέλα δηλαδή για την ΑΕΚ. Κάνεις κανένα συνειρμό. Όχι, δεν νομίζω. Σε μαγαρίσματα εννοώ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σε μαγαρίσματα. Γιατί και ο Γεωργία. Ο Τζαβέλαρος είναι δυνατό παιδί. Ναι. Και τσαμπουκάδες κάνει και όλα αυτά. Ναι. Πάει η Ολλανδία σήμερα να μπει σε προετοιμασία. Αξιά και έχει μείνει πίσω γενικά με τα γραφικά. Εγώ τι θεωρώ. Νίκος φωνάζει εδώ έξω συνέχεια. Κάνε καμιά μεταγραφή, φωνάζει συνέχεια. Γιατί μπήκαμε και Ιούλιο, έτσι. Μπήκαμε Ιούλιο, θα πρέπει σιγά σιγά να στρώνει, να μαζέψει ένα ρόστερ, να ξέρει που κινείσαι κλπ. Αλλά θεωρώ, δεν ξέρω αν τα φίλοι τη ΑΕΚ έχουν αντίθετη άποψη, ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι σημαντική. Καλύτερα. Γιατί εκτός από την αγωνιστική του κατάσταση και την. Και το αριθμό που έχει στα παιχνίδια έχει πάθος, έχει ψυχή. Δηλαδή, δεν θα τον δεις ποτέ να περιφέρεται, να κοιτάει απορριμμένος, θα φωνάζει, έχει μια προσωπικότητα. Βάζει μια προσωπικότητα. Και στην γενικά άμυνα, και λίγο στην άμυνα που έχει πέρσι η άμυνα της ΑΕΚ ήταν. Έβαζε από παντού. Γελάγαμε, ναι. Ναι. Σαν τα ελβετικά τυριά, τα οποία ελβετικά τυριά όμως ήρθαν και καπηλωθήκανε όλοι στο κεφάλι της Γαλλίας. Τα ελβετικά τυριά κλείσαν τις τρύπες τους και. Ναι, ρε, φίλε. Ναι. Μια χαρά σε μπαγιές. Ναι. Για να μείνουμε και να κλείσουμε πάλι με το Euro δηλαδή. Πρέπει να γνωρίσουν αυτούς τους τύπους στην Ομοσπονδία της Ελβετίας, γενικούς γραμματείς, προέδρους κλπ. Κάνουν αυτά τα deal. Πώς προσεγγίζουν, πώς κάνουν αυτά τα deal, παιδί μου, τι υπόσχονται. Πάντως το βρήκαν, τη συνταγή τη βρήκαν. Ναι, τη συνταγή τη βρήκαν. Και έχει πολύ βαλκάνια, όπως είπες. Πολύ βαλκάνια. Η Ελβετία. Οπότε και πιο ταπεραμένο, ψυχή ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Επειδή τα Βαλκάνια μεταφέρουν στην Ελβετία, την ψυχρή Ελβετία, υποτίθεται. Ψυχρή, ουδέτερη πάντα κλπ. Και θα βλέψει η Ελβετία, πολέμαρχη κλπ. Λοιπόν, κλείνουμε ξανά με το πρόγραμμα του Παρασκευού Σάββατου, Παρασκευή 2 Ιουλίου. Παρασκευή, Ελβετία-Ισπανία στις 7. Βέλγιο-Ιταλία, ματσάρα 10 το βράδυ. Ναι. Και Σάββατο, Τσεχία-Δανία 7 και Ουκρανία-Αγγλία 10 το βράδυ. Ωραίο, είναι διήμερο. Λίγο άμα έχετε ζέστη, κάντε υπομονή. Ναι. Κάντε καμιά βουτιά με αυτό το μεσημεράκι και μετά. Τα παιδιά θα υποφέρουν πολύ. Τα παιδιά ήδη υποφέρουν μέχρι τώρα, αλλά λέμε σε αυτό το σατανικό καιρό που ήρθε. Τα παιδιά ναι. Τα delivery. Δεν τα αφήνουμε και τίποτα παραπάνω. Ναι. Κάναμε εντάξει, ο καθένα κάνει τη δουλειά του βέβαια. Ωραία, αλλά παιδιά, δώστε ένα διφραγκάκι. Ας μην φέρνει ο άλλο την πίτσα και ο τόπο. Φέρνει, έχετε τις μπύρες εσείς, θα ράξετε τον μπαλκόνι, έχετε και την κροτήσουν. Αυτά με τα μηχανάκια πέρα, δώστε συνεχώς. Δώστε ένα διφραγκάκι. Ούτε φτωχότεροι γινόμαστε. Ένα διφραγκάκι, ρε φίλε. Άντε, καλά Σαββατοκύριακο.